Υπάρξει πολύ μεγαλύτερη αστυνόμευση και βέβαια η αστυνόμευση αυτή πρέπει να είναι και σε επίπεδο αντιμετώπισης της παράνομης κυκλοφορίας και του δίπλου παρκαρίσματος που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πόλη και σε επίπεδο αντιμετώπισης, δραστικής αντιμετώπισης του παρεμπορίου, καθώς επίσης και σε αστυνόμευση εντός της βιομηχανικής περιοχής και ειδικότερα μετά το απόγευμα όταν οι περισσότερες βιομηχανίες κλείνουν, γιατί πραγματικά πρέπει να μπει ένας φραγμός σε αυτούς οι οποίοι ή έτσι χαρακτηριστικά αναφέρω για να κλέψουν κάποια κομμάτια χαλκού αξίας λίγων ευρώ, κάνουν καταστροφές αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Κοινή διαπίστωση είναι το ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εάν δεν αυξηθεί η αστυνομική δύναμη. Είναι όχι κάτω από τις οργανικές θέσεις, είναι πολύ κάτω από τις οργανικές θέσεις. Τα συμβάντα είτε είναι αυταπορίες είτε αυτό απασχολούν πάρα πολύ την αστυνομία. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Η συμφωνία είναι να ζητηθεί από το Υπουργείο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των γιορτών, να ζητηθεί αύξηση του προσωπικού της, για την αστυνόμευση. Επιπλέον, το θέμα των ταξί με την οριστικοποίηση μιας πιάτσας που έμεινε, ήταν το σημείο τριβής στην Κάρο Λιντήλ. Ελπίζω και αυτό εντός των ημερών να τελειώσει αυτή η ιστορία. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα απέραντο στέκι παράνομης διακίνησης προϊόντων και τα θεωρώ παράνομη πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουν άδεια, δεύτερο γιατί δεν κόβουν τα ανάλογα παραστατικά οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά είναι σε βάρος μας. Θα πρέπει λοιπόν να χτυπηθεί και αυτό στη ρίζα του. Αν με ρωτήσετε όμως ποιος μηχανισμός θα τα κάνει, στα χαρτιά και οι νόμοι υπάρχουν, οι δυνατότητες σε ανθρώπινο προσωπικό για να εφαρμόσουν τον νόμο δεν υπάρχουν και συνεπώς μένουν όλα αυτά στα χαρτιά και βλέπουμε στο τέλος ότι δημιουργούνται, όπως είπα, τεράστια προβλήματα σε βάρος των καταστηματαρχών αλλά και των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν παίρνουν τους ανάλογους φόρους και συνεπώς έχουμε επιβαρύσεις οι άνθρωποι οι νόμοι.